Να λοιπόν που ξαναβρεθήκαμε στη Μίτγκαρ μετά από πολύ καιρό, εκεί από όπου είχαμε ξεκινήσει. Σαν ολοκληρώθηκε ένας κύκλος και να βρεθήκαμε στην αρχή του πάλι. Βέβαια τώρα υπό πολύ πιο δραματικές συνθήκες. Εάν επιχειρήσουμε να μπούμε από την κύρια είσοδο, από την πύλη αυτή, θα δούμε ότι δεν γίνεται γιατί είναι κλειδωμένα. Περίεργο, μου έπεσε το κλειδί αυτής της πύλης κάπου, πρέπει να ήταν σε εκείνη την ανασκαφή. Όταν λέει ανασκαφή, εννοεί εκεί που ψάχναμε και το κλειδί για το κοιμόμενο δάσος, αν θυμόσαστε, στο Bone Village, με τα εκρηκτικά που βάζαμε στο έδαφος. Δεν θα πάω τώρα για να πάρω αυτό το κλειδί, γιατί θα χαλούσε έτσι τη ροή της ιστορίας. Θα αφήσω τα side quests και όλα τα έξτρα για το τέλος, αφού ολοκληρώσουμε την κυρίως ιστορία. Εφόσον δεν μπορούμε να μπούμε από την κύρια είσοδο, θα χρησιμοποιήσουμε το High Wind, γι' αυτό το έχουμε. Θα πάμε από πάνω. Φτάσαμε στη Μίτγκαρ. Ακόμα και αν φτάσουμε εκεί, η Μίτγκαρ βρίσκεται κάτω από στρατιωτικό νόμο. Δεν θα υπάρχει τρόπος που θα μπορούσαμε να μπούμε κρυφά στην Παραγκούπολη. Φαίνεται ότι όλες οι συγκοινωνίες από την Παραγκούπολη έχουν αποκοπεί. Hey, και τι νομίζεις ότι το έχουμε το Highwind? Πού είμαστε τώρα? Πού είμαστε? Εάν δεν μπορούμε να μπούμε από το έδαφος, θα πάμε από αέρος. Εντάξει λοιπόν, θα πετάξουμε με αλεξίπτωτα στη Μίτγκαρ. Πολύ αποφασισμένη. Και προσέξτε, καθώς η ομάδα περνάει μπροστά από τους στρατιώτες, αυτοί βαράνε προσοχή. Άλλωστε είναι οι ήρωες που θα σώσουν τον πλανήτη. Ο Χάιντεγκερ σας κυνηγάει όλους. Γι' αυτό είναι επικίνδυνο να είσαστε εκεί έξω. Πάμε υπογείως. Λοιπόν, εδώ είναι μια καλή ευκαιρία να αλλάξω λίγο τα μέλη της ομάδας, αν και μου αρέσει πολύ αυτή η ομάδα με Sid και Vincent, αλλά καλό είναι έτσι να εκπαιδεύσω λίγο και κάποιους άλλους. Και επίσης να βγάλω κάποια καλά δαχτυλίδια που έχουν αυτοί. Νομίζω Crystal Bangles θα έχουν και οι άλλοι ή κάτι παρόμοιο. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, θα βάλω τον Μπάρετ μέσα.
Και... Ωχ, τώρα ο Βίνσεν έχει πάρα πολλά ματήρια, ποιος θα τα πάρει. Ο Ρεντ για τα πανηγύρια είναι που έλεγα να τον βάλω. Θα βάλω την Τίφα. Θα δούμε τώρα τι λείπει. Εντάξει, δεν είναι τόσο απαραίτητο αυτό. Φίνιξ, Κουγιάτα. Το Κούγια τον θέλω. Είναι η συμπάθειά μου. Τον δώσω στον Μπάρετ. Ο Σιντ τι είχε συνδεδεμένο με το All. Το Revival, εντάξει, δεν είναι απαραίτητο. Ούτε το Revive είναι απαραίτητο, τέλος πάντων τώρα. Λοιπόν, α, και κάτι άλλο που θυμήθηκα. Θα... Θέλω κάποιος να έχει το Steel Materia. Γιατί θα κλέψουμε κάποια αντικείμενα από μια επόμενη μάχη. Για να δούμε τώρα, έχουν κανένα όπλο προκοπής όλοι αυτοί. Ωραίο αυτό, αλλά δεν έχει ανάπτυξη ματήρια. Diamond Bangle. Καλύτερα Crystal Bangle. Protect Vest. Εντάξει. Νομίζω καλύτερο είναι και αυτό. Και accessory. Αυτό που σε προστατεύει από τα πάντα, ποιο ήτανε? Το ribbon. Πρέπει να κόψω δύο ματήρια. Α, όχι, μπορώ να τα κατεβάσω κάτω. Λοιπόν, βάλαμε το God's Hand, έτσι, που είναι το καλύτερο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να κάνουμε και το micromanagement που λέγεται. Λοιπόν, από εδώ μπαίνουμε μέσα σε μια νέα περιοχή. Σε παρακαλώ, κάνε γρήγορα για το Mako Canon. Ελπίζω να έχουμε κεραυνούς τώρα για όλους αυτούς. Εδώ θα βόλευε ένα Bolt All. Α, εντάξει, τώρα είμαι και overpowered ελαφρώς. Thank you.
Για να δω μελέ τι κάνουμε. Τίποτα, ο Μπάρετ άχρηστος. Βέβαια θα ξεμείνουμε από μαγική ενέργεια έτσι σιγά σιγά. Με τον Bolt 3 δεν για χόρταση. Εδώ θα κάτσουμε για καμιά ώρα. Έτσι όπως το βλέπω. Α, έχουμε... limit break πήγα να πω, αλλά είχαμε και ένα θάνατο. Πού είναι τώρα το τέτοιο, το Phoenix Down. Κάτω κάτω. Γιατί τον χάσαμε τον καημένο το Cloud. Πώς την πατήσαμε έτσι. Και όχι μόνο επέστρεψε από τον κόσμο των νεκρών, αλλά καθάρισε και τη μάχη κιόλας. Arrange. Τέλος πάντων, κάπως. Ναι, να είναι το Phoenix Down πάνω πάνω. Μέτρια. Α, παρά λίγο. Εδώ έχει τίποτα. Όχι. Μα δεν πηδάμε στο σωλήνα εκεί πέρα. Κανονίστε να σκοτωθείτε, ρε μάλια. Τίποτα. Καλά, ο Μπάρετ έχει μείνει πολύ πίσω. Όλο με τη Μαρλέν ασχολείται. T4.
Τι γίνεται, ρε παιδί μου, πώς πηδάμε εκεί στο σωλήνα? Λάθος, θα θυμάμαι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό. Α, ναι, πηδάμε μέσα στο σωλήνα εκεί πέρα. Αμάν. Α, κατάλαβα. Κατάλαβα τι τρέχει με τον Μπάρετ. Εγώ φταίω. Ο Μπάρετ δεν έχει όπλο για να κάθει στην πίσω σειρά. Έχει πριόνι. Γι' αυτό έχει τόσο χαμηλή επίθεση. Αμάν πια με τα ελιξίρια. Κάνα οπλάκι θα δώσεις. Έδωσε, αλλά για το λάθος χαρακτήρα, για τον Κέιτ Σιθ, ο οποίος πρέπει να είναι ο πιο περιφρονημένος χαρακτήρας όλων των παιχνιδιών Final Fantasy. Α, εδώ μπαίναμε στο σωλήνα. Λοιπόν, Bolt 2 τώρα, γιατί μην ξοδεύω. Πάλι ψόφισε ο άλλος. Κάποια βλακία θα έχω κάνει. Δεν εξηγείται. Ξύπνα. Max Ray, για να θυμηθώ τι είναι αυτό. Α, για τον Μπάρετ. Μια χαρά το βρίσκω. Τι να του βάλουμε, ξέρω εγώ, The Barrier, να υπάρχει και αυτό. Πάλι και το All. Νομίζω τα πήραμε όλα, έτσι.
Μάλιστα. Μέχρι να βρούμε τη σκάλα. Πω τον καημένο, την έφαγε πολύ άσχημα. Και εγώ ξοδεύω τώρα τα Phoenix Down στα στραγάλια. Άκου 5.000, άντε πάλι τα ίδια. Άκου 5.000 ζημιά. Θα μπορούσα τώρα να τελειώσω τη μάχη, αλλά θέλω να ξυπνήσει, να πάρει την εμπειρία του. Δεν θέλω να... Τι είναι αυτό τώρα? Εντάξει τώρα, κοροϊδία. Εντάξει, τι γίνεται. Άμα σε πάρει αμπάριζα, δεν μπορεί να το σώσεις. Απλά ξοδεύεις τα Phoenix Down χωρίς λόγο. Είναι λίγο ύπουλη αυτή η περιοχή, έτσι. Έλα, ανέβα αυτή τη σκάλα τώρα, μην πω καμιά κουβέντα. Εδώ θα μπορούσαμε να μπούμε. Το θυμάμαι αυτό. Α! Συγγνώμη τώρα, έχω χαζέψει. Τώρα όμως έχουμε αφήσει ένα αντικείμενο, αυτό με εκνευρίζει τώρα. Ελπίζω να μην είχε κάτι πολύ σημαντικό. Τέλος πάντων, να φύγουμε από αυτή την περιοχή, δεν την αντέχω άλλο. Και μπαίνουμε σε μια περιοχή που είναι χειρότερη βασικά. Εδώ έχει ένα μόνο σημαντικό πράγμα να πάρουμε. Ένα πολύ καλό ματήρια. Ρι,
Τρομερή επίθεση στο Bolt 3, ε. 6.000, τι γίνεται ρε παιδί μου. Λοιπόν, εδώ οι εχθροί δίνουν πάντοτε Turbo Ether και θα μαζέψουμε αρκετά. Που δεν τα βρίσκεις σε μαγαζιά. Αμάν, το έχουν κάνει confuse. Τουλάχιστον ξύπνησε. Turbo Ether, η μόνη αποζημίωση για αυτό το μαρτύριο τώρα. Πρέπει να κατέβουμε τώρα όλο κάτω και μετά να ξανανεύουμε πάλι πάνω. Το δρόμο. Υπομονή να έχετε. Τι είναι αυτά που πετάνε, που δεν μου κάνουν τίποτα κιόλας. Όλα αυτά τα power source, mind source θα τα παίρνει ο Cloud που είναι σταθερός στην ομάδα. Α, νόμιζα είχα κι άλλα. Το μυρίζω, το κανόνι δεν είναι από εδώ, το ξέρω, για άλλο έχω έρθει. Phoenix Down, ευπρόσδεκτο τόσο που ξοδέψαμε.
3 turbo ether. Λοιπόν, γι' αυτό το κίτρινο ματήρι έχουμε έρθει. Το W item, το οποίο τι σημαίνει. Λοιπόν, το πάρει ο Cloud βέβαια. Όπως λέει και η επεξήγηση, χρησιμοποιείς 2 αντικείμενα με τη μία. Πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, τα Ether τα απλά θα τα φάω, γιατί έχω 15 Turbo Ether από ό,τι βλέπετε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αδιέξοδο λέει. Λοιπόν, πάμε πάλι πίσω. Οπλιστείτε με υπομονή. Εντάξει, κάνουμε level up και μαζεύουμε turbo ether. Α, για να βάλω αυτά τα sources. Ωχ. Ποιος θα τη φάει τώρα αυτή. Άντε γρήγορα, να γλιτώσουμε και από τους παθή του Cloud. Δεν γλιτώσαμε. Λοιπόν, να χρησιμοποιήσω λίγο το Revive Materia. Ωραία. 34 πόντους ξόδεψε. Δεν θέλω και να ξοδεύω μαγική ενέργεια. Μπας και τα βγάλω έτσι.
Ήρθε η ώρα του Μπαχαμούτ. Να τελειώνουμε τώρα. Πόσα μου φάγε, 100 πόντους. Αυτά είναι τώρα. Πω, ακόμα στο 4 είμαστε. Νομίζω συμφέρει να τους βγάζω με Μπαχαμούτ. Τώρα γιατί δεν το έκανα, δεν κατάλαβα. Εντάξει. Εννοώ ότι συμφέρει γιατί θα μαζεύω Turbo Ether και δεν θα έχω πρόβλημα ουσιαστικά. Και δεν πεθαίνουν κιόλας. Τρία Turbo Ether. Ευχαριστώ πολύ. Για να δω κάτι. Ο Cloud έχει το Power Wrist Protect Vest. Αυτοί οι δύο δηλαδή μπορεί να επηρεαστούν από Confusion. Μόνο η Tifa. Λοιπόν, λέω να γίνει το εξής. Το Power Wrist το πάρει η Tifa. Και ο Cloud που έχει και το σπαθί και μπορεί να μας σφάξει όλους άμα τρελαθεί να πάρει το ribbon. Πιο λογικό μου φαίνεται αυτό. Πιο επικίνδυνος είναι ο Cloud άμα πάθει confusion. Στη θεωρία τέλος πάντων, εντάξει. Επίσης υπάρχει κάποιο... κάποιο άλλο. Berserk, Fury, Sadness. Όχι. Έλεγα μήπως υπάρχει κάποιο που σε προστατεύει από το Confusion και μόνο από αυτό. Αυτό το ξανθό κεφάλι ανήκει και στην Έλενα βέβαια. Τι πρόκειται να κάνετε? Νομίζω μπορεί να αγνοήσουμε τις εντολές μας τώρα. Ο Ρένο
Έλενα, μην φαίνεσαι τόσο αδύναμη. Είμαστε Τούρκοι, Έλενα, Τουρκαλάδες. Μάλιστα, κύριε, έχετε δίκιο. Έλα, έχουμε δουλειά να κάνουμε. Δεν έχω όρεξη γι' αυτό, αλλά οι διαταγές μας ήταν να σε ψάξουμε, να σε βρούμε και να σε σκοτώσουμε. Η εταιρεία μας μπορεί να είναι σε αναταραχή, αλλά η διαταγή είναι διαταγή. Αυτό είναι το πνεύμα των Τούρκων. Πίστεψέ το. Λοιπόν, μπορούμε να τους χαρίσουμε τη ζωή τέλος πάντων, αν και δεν πεθαίνουν αυτοί, ή να τους αντιμετωπίσουμε. Θα τους αντιμετωπίσουμε γιατί θέλουμε να κλέψουμε από αυτούς κάποια ωραία αντικείμενα που κουβαλάνε. Ξέρω ότι έχουμε μια παράξενη σχέση, αλλά πρέπει να το τελειώσουμε αυτό σαν Τούρκοι. Και εμείς πρέπει σαν Έλληνες να προσέξουμε τώρα εδώ, με ασφάνε λάχανο. Αμάν! Μινέρβα μπάνε. Τώρα πώς θα συνέλθει η τύφα χωρίς να τη θανατώσουμε. Ναι, εντάξει τώρα. Λοιπόν, να κλέψουμε από τον Ρουντ. Θέλει να μαλακώσει λίγο. Το κακό είναι ότι μόλις νικήσουμε έναν από τους τρεις τελειώνει η μάχη, οπότε... Α, κρίμα. Να δούμε ο Ρένο μήπως μπορεί να είναι πιο εύκολος.
θέλω να τους σκοτώσω τώρα όλους. Επιτέλους. Τώρα θα τις φάτε. Κλέψαμε και τα τρία αντικείμενα. Φάτε και ένα σάμον τώρα, γιατί πολύ μας τα πρίξατε. Δεν τους βλέπω καλά. Ο Ρένο λιποψύχησε. Χαριτωμένη η Ελένα, ε. Λοιπόν, μια χαρά τα πήγαμε. Να δούμε τι είναι αυτά που πήραμε τώρα, γιατί δεν πρόσεξα. Ναι, πολύ ωραίο, αλλά τι να το κάνεις τώρα έτσι. Μάλιστα. Νομίζω ότι το Tough Ring είναι που πήραμε. Vitality and Spirit συν 50. Πήραμε και κάτι ακόμα. Το οποίο τρέχα γύρευε ποιο ήταν, τώρα δεν θυμάμαι. Την ώρα της μάχης. Εν πάση περιπτώσει. Turbo Ether 28. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε. Πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή τη φορά. Φάγαμε μισή ώρα εδώ πέρα. Τι έγινε ρε παιδιά? Ζει αυτό. Βαρέθηκαν, σκοτώνομαι. Κάτσε ρε παιδί μου, η Τύφα γιατί σκοτώνεται συνέχεια? Της έχω αυξήσει τη δύναμη, κάτσε να της βάλω τίποτα αμυντικό.
Vitality, τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα εδώ που πηγαίνουμε... μπορούμε να κάνουμε μια παράκαμψη. Λοιπόν, για να πάμε αριστερά νομίζω. Λοιπόν, μπορούμε να βρεθούμε στο αρχηγείο της Σύνδρα για μία ακόμη φορά για να πάρουμε κάποια αντικείμενα. Λοιπόν, να κάνουμε κανένα save γιατί έχει πέρασει πολύ ώρα. Λοιπόν, ο Κέιτσιθ μας προειδοποιεί βέβαια, όχι, όχι λέει, το Sister Ray δεν είναι από εδώ. Ναι, το ξέρουμε, εμείς για άλλο έχουμε έρθει εδώ πέρα, επειδή τα μαζεύουμε όλα γενικά. Όσα παραπάνω μπορούμε τουλάχιστον.